Καλησπέρα σε όλους από τη Ζωφριά. Δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο της Μάστερ. Οι πρωταθλητές Νέα Τριποδοκρατία φιλοξενούν τους Μπυροκίλερς. Πόσο είναι χάνουν? Η Τριποδοκρατία, η οποία παίζει το πρώτο της μάτς στο καλοκαιρινό μετά την κατάκτηση του τροπέου της Evolution. Οι Μπυροκίλερς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά, επικρατώντας απέναντι στην φλάτ με 57-54 στο 7. Λίγοι για τους μεν, λίγοι και για τους δε. Βλέπω 8 για την Νέα Τριποδοκρατία και 7 για τους Μπυροκίλερς. Αμανατίδης, Βασιλάκος, Γιαννήρης, Σαβιτσάνος, Κόλτηρης, Κουρούμαλος, Κυριαζής και ο Μπίτσος. Ο Κυριαζής είναι ο μόνος και ενός μέσα στα αγωγικά, πρώην παίκτης του στο Μαρκόπουλο, ΒΣ κάποτε μου είπε, και ο Ντίνος Αμανατίδης. Από την άλλη, ο Κώστας ο Μανδραράς έφερε τους δύο που μου έλεγε. Το έναν το βλέπετε είναι και δύο εκτός. Πρώτο καλάθι για τον νεοαποκτηθή παίκτη των νεοδημοκρατών, τον Μιχάλη τον Κυριαζή. Αυτό το καλάθι από κοντά. Για τους Μπυροκίλερς έχουμε Αλεξόπουλο, Βουζιριό, Δημητρακόπουλο, Καρτσίσου, Μανδραρά, Νεοπίτε και τον Φατσιά. Αυτό μας εδώ ο Μπίτσος. Διασκοπή. Time out και επιστρέφουμε. Και συνεχίζουμε. Ο Κώστας ο Μαργαράς έφερε τον Αλεξόπουλο και τον Φάτσια που έλεγε στο φινάλε της σημερινής Development 1. Δύο παίκτες οι οποίοι, ένας μάλλον εξ αυτών, είναι ο λόγος ο οποίος κατεβαίνει την Μπυροκίλερς στο καλοκαιρινό. Για να σημειώσει και τις συμμετοχές του ο Κώστας, καλάθι από τον Δημητρακόπουλο. Πρώτη και για τους κόκκινους. Μπίτσος παίζει με πλάτη, γυρνάει. Το fadeaway είναι άστοχο. Rebound. Εν τέλει μακρινό από τον Σάβα. Πρέπει στον εφηδιασμό που σηκώθηκε ο Κυριαζής εκεί. Μπαλά χαμηλά. Μητακόπουλος. Το σπίτι ωραία. Γυρίζει από τα αριστερά, αλλά αυτή καλέα από τον Βασιλάκο. Πολλές απουσίες σήμερα για τους νεοδημοκράτες. Καλά τώρα εδώ από τον Κυριαζή. 4 πόντοι για τους γηπεδούχους, όλοι από τα χέρια του. Τα δυνατά κάποια παρόλα αυτά είναι εδώ. Νομίζω ο Αμαναδίτης και Μπίτσος είναι δύο από τους πιο αν όχι οι πιο σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους η Νέα Τριποδοκρατία πήρε το μετάλλιο και το μπουζάκι και το καπελάκι του πρωταθλητή όλα. Καλά τώρα εδώ από τον Αμαναδίδη. Διατήρηση από την κορυφή, άστοχο. Δεν χειρώσει Αλεξόπουλου, κατοχή παραμένει για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Αλεξόπουλος παίζει με πλάτη, αφήνει την μπάλα στην κορυφή, σου για δύο από τον νεοφύτη του, σίδερο και αυτό. Κάπως έτσι κλάνε πρώτα 3 λεπτά. Βασιλάκο στο κόσμο του Ζαβιτσάνου. Άστοχος το Ζάβι. Μέχρι στιγμής ελεύθερος ρυθμός. Νομίζω όλα τα μάτς, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του καλοκαιρινού πρωταθλήματος, πάνω κάτω είναι έτσι. Ο Αλεξόπουλος προς την μπάλα έξω. Κασίκης, ο χρόνος τελειώνει. Μπάλα μένει για τον Σάβα. Καλή ένα από τους νεοδημοκράτες. Νομίζω μόλις μπήκε στο παρκέ και ο Γιαννήρης. Θα βλέπετε την ΑΕΠ. Όπα. Αυτό πρέπει να το δείξουμε. Κόλτρις έχει σκάσει εδώ, κατευθείαν από το γήπεδο. Κατευθείαν από το γήπεδο ήρθαν τα παιδιά. Μπάλα έξω. Κυριαζής. Συνδυατής από τον Μπίτσο, άστοχο. Rebound από τον Εσάβα. Μπάλα χρηστρέα από τα γέρια. Την ορθή του ευκαιρία για συνδυασμό ξανά για τους Νεοδημοκράτες. Αμανατίδης, αυτό δεν το χάνει ο Μπίνος. Τέλος πόντα από εκείνον, 4 και από τον Κυριαζή. Καλά έξω, Μαντιλαράς για 3-45, σίδωρο και αυτό, πολλά άστοχα περιφερειακά σουτ από τους κόκκινους. Η Νέα Τριποδοκρατία έχει βρει ελαφρώς περισσότερες λύσεις, κυρίως από transition και από κοψίματος του καλάθι νομίζω. Ζαβιτσάνος, ωραίο φενταγόι, άστοχο το τελείωμα, rebound από τον Νεοφίτου. 5 και 10, λίγα φάουλ μέχρι στιγμής, ξαναλέω. Είναι πιο ήρεμα τα πνεύματα τώρα στο ξεκίνημα. Έχει φύγει αυτό το πρέπει της σημερινής και οι ομάδες είναι λίγο πιο άνετες. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Μπίτσος πέρασε ένα από τα screen. Ωραία, κίνησε από τον Μπίτσο, κακό το τελειωμά του. Μην γυρεύει μας να μπει στο βαρκιά, αυτό θα γίνει έξω. Ο Καψικής το 2. Το βάθισμα 6 πόντων παραμένει για τους Νεοδημοκράτες. Κοπούλος το καθαρά πάνω στην μπάλα, κατοχή και πάλι για τους κοκκινούς. Το σάλβο δεν βλέπω σήμερα. Έλεγα ποιος μου λείπει, ποιος μου λείπει. Αν είναι στο ρόστερ, καλά φορά από την Κυριαζή. Ο Κώστας Μαντιλαράς, αυτό και θα γίνει 12 μπροστά οι γηπεδούχοι. Στρέγια στο παιχνίδι, 4 και 10 συν 8 για την Νέα Τριποδοκρατία. 6 πόντα από τον Κυριαζή και 4 από τον Αμανατίδη. Καλή αμυναδό, καλά με χώρα από τον Τίνο. 2 βολέ για τον Ψηλό. Μέσα η πρώτη. Μέσα και δεύτερη, 2-2. Ανοίγει το λογαριασμό. Έχουμε εδώ. Και ο Μιζηλαίος. Κυριαζής πέρασε στον Αμανατίδη. Σάλλον στον Βασιλάκο. Μητσοσκόβη, ωραία φάση, καλάθι από τον καλύτερο στα δικά μου μάτια επιθετικό παίχτη της Νέας Τριποδοκρατίας. Θα έχουμε ξαναπεί ο Μπίτσος. Μπορεί να είναι και ο παλιότερος στο μπασκετάκι. Καλά τώρα από την κορυφή από τον Εσάβα. Πρώην παίκτης της Ελαπούσε. Αυτός που βλέπω εδώ νομίζω παίζει να είναι αυτός που είναι χρονολογικά ο πιο παλιός. Γραβιτσάνος πατάει την λάγια γραμμή ο Κυριαζής. Ο Φάτσι ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ, έξω ο Κατσίκης. 12-17, 5 μαζεμένοι πόντοι από τους Μπυροκίλερς, 2 βολές από τον Βιτζιλέο και ένα τριποντάκι από τον Αλεξόπουλο, ο οποίος θα αποθέσει ακόμα 2 πόντους στον λογαριασμό του. Αυτά 0 το σερί. Έγινε κόσμος τελικά, βλέπω και φουρούμαλο. Άσχετο σουτ. Rebound εν τέλει αμυντικό. Είναι συναχωρημένο το βλέπω τον Γουρουμαλό, δεν ξέρω γιατί. Άρα τώρα από τον Φάτσικα, ο οποίος μπαίνει στο παρκέ και διευρύνει το σέρι των κότσινων. 9-0. Το 12-2 έγινε 12-11. Αμαναπίδης, ωραία φάση, Βασιλάκος, δεν το χάνει αυτό. Πρώτη πόντη για τον ψηλό. Αλεξόπουλος στον Φάτσια, άστοχος από κοντά εκείνος. Αναφορά από την baseline. Αγγελαράς, βγαίνει ο Βασιλάκος στο switch. Σουτ μακρινό για δύο, άκριτος είναι ο Βιτζιλέος, καλάθι του δεύτερο χρόνο. Ξανά από τον Σαμπάς. 1-15, Μπυροκίλερς βγαίνουν πλέον στον πόντο. Προβάδισμα βραχιές κεφαλής για τους νεοδημοκράτες. Βασιλάκου μετά την πάσα του Ντίνου, το Αμανατίδη, καλάθι ξανά. Τα 16-13. Βιτζιλέος, Τσίκης για δύο το σουτ. Άστοχο, rebound του Μπίτσιου. Μπαλά στον Κυριαζή. Στηρίγματα Μανατίδης. Σε εκείνον πάει μπάλα, μπλοκ, αλλά με φάουλ. Αυτό το είναι Βιτζιλέο. Μέσα η πρώτη. Ο Μαναθίδης πλέον στους 5. 6 έχει κυριαζής, 2 μπίτσος και 4 ο Βασιλάκος. Μέσα και ελεύθερη. Θα τους 6 από την άλλη, Μητρακόπουλος και Βιτζιλέος με 2, Αλεξόπουλος με 5 και... όχι με 5, με 7 και Φάτσικα με 2. Κατεβάζει ο Σάβας. Περνάει από τα σκριν, ψάχνει κάποια λύση, αφήνει στον Φάτσια, πολλά κοντά σε εκείνον. Αλεξόπουλος στον Φάτσια. Τσίκης, λίγη κυκλοφορία, Βιτζιλέος για 2. Ωραία φάση και βέβαια επιβραβεύει σε κόκκινους για την υπομονή τους. Βιτζιλέος πλέον στους 4. 12 δεύτερα, όλα για τους μαυρομπλε. Βίτσος πέρασε φάουλο με την προσπάθεια του ψηλού. Τρεις πόντοι πλέον από τον Μπίτσο. 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους κόκκινους. Εξω η δεύτερη, μάζεψε ο Φάτσια, Αλεξόπουλος στην εκπνοή. Μέσα! Κλατς, Σάβας, Αλεξόπουλος. 19-15 και τώρα 19-18. Δεύτερη περίοδος, εδώ στη Ζωφριά. Αλλάζει από τον Μπίτσο. Time out. Φρέα στο παιχνίδι. 22-18 με το τρίποντο από τον Μπίτσο. Σόπουλος. Πέρασε πέρασε, τον καταδιώκει ο Μπίτσος, δυσκολεύει τη ζωή ριμπάντα τον Κόλτηρη. Κόλτηρης, Μπίτσος, Κυριαζής, ο Ντίνος Αμανατίδης και ο Βασιλάκος. Πέντε για την Νέα Τριποδοκρατία. Από την άλλη έχουμε Μανδυλαρά, Αλεξόπουλο, Φάτσια, Δημητρακόπουλο και ποιον δεν λείπα. Το νεοφίτου, το Κατσίκι, νομίζω ο Κατσίκι ήταν ο προηγουμένος, διορθώνω. Τον Μίτσο κατοχή παραμένει για τους κοκκινούς. Ο Κώστας Γιαννίνης είναι δηλαδή στο παρκέ. Αναφορά από την baseline, παρά στο νεοφίτου, Αντλαράς. Του έκοψε, 3 δεύτερα στον φωτεινό πίνακα, δύσκολο fade away, rebound από τον Βασιλάκο. Βίτσος τρέχει και Βίτσος προσπίτε, ψάχνει κάποια επιλογή, βρίσκει τον Κολτηρή. Μακτίδης, Κυριαζής στη weak side για 3, σίδερο rebound του Σάββατο Αλεξόπουλου, κλέβει ο Ντίνος, νέα ευκαιρία για τους Νεοδημοκράτες. Βίτσος στον Βασιλάκο, Βίτσος και πάλι, σημαίνος από τη γωνία, σίγουρο και αυτό, με ράζουν την μπάλα δύο εκτός. Δύο λεπτά έχουν περάσει, ένα τρίποντο από τον Βίτσο μέχρι στιγμής. Οι Μπυροκίλερς δεν έχουν βάλει καλάθι. Κίνησε τον Σάβα, αστοχός ο Αλεξόπουλος, Κυριαζής μάζεται και πετάξει την μπάλα ψηλά στον Κόλτηρη. Ο Μανατσίδης περνάει πολύ ωραία πάση στον Βασιλάκο, καλά από εκείνον. Έχουν χημεία οι δύο μεταξύ τους. Έχουν περάσει και μία σεζόν μαζί, πράγμα το οποίο βοηθάει. Δεν έπαιζε και στους hits πέρσι ο Βασιλάκος. Δεν θυμάμαι γιατί, μόνο το Γιαννήρη έχω σαν ανάμνηση με την εμφάνιση της ομάδας του ξεροφόδου του Σάμιου. Μπαλεκτός. Και ο Κουρούμαλος, διορθώνω, ήταν και ο Κουρούμαλος. Πολύ νομίζω πέρα του Μπίτσου, έκαναν μάλλον όλη την πρώτη τους εμφάνιση φέτος στα πακέτα διοργάνωσης. Μπίτσος, Κόλτηρης, για τρίτο σουτ, σίδερο rebound από τον Φάτσια. Ο Ρεξόπουλος μέχρι μέσα βγάζει στον Κώστα το Μανδυλαρά, σουτ για 2 από τον αρχηγό, rebound και καλάθι. Φτάσει ήταν αυτό από τον Δημητρακόπουλο. Πρώτη κοντική για τους Μπυροκίλερς. Αμανατίδης, 10-13, στοχή. Αλλαγή ο Ντίνος μέσα, Γιαννήρης. Τον οποίο για να τα λέμε όλα, πολύ τον έχουμε κράξει και εγώ. Δηλώνω ότι δεν περίμενα, μάλλον δεν είχα δηλώσει ότι αλλάζω από τον Δημητρακόπουλο, 4 συνεχόμενη πόντοι και ευκαιρία για μεσοτρίποντι για εκείνον. Πολλοί έχουν υποτιμήσει την ομάδα του, μεταξύ αυτών και εγώ, ομολογουμένος. Δεν είναι κακό πρόσημο πάντα, απλά περίμενα κάποια άλλη από τις 4 ομάδες να σηκώσει τελικά την κουπά, έλεγα μπλαστιακό εγώ. Παρ' όλα αυτά απέδειξε και εμένα και όσους άλλους υποστήριξαν κάτι αντίθετο από αυτό που έγινε λάθος. Πώς δεν σας κάνει τόσο το credit, το νομίζω, άμα καβαντίζεις τον άλλον και εν τέλει του βγαίνει πρέπει να το πεις, αλλιώς δεν είσαι σωστός. Μαντιλαράς για 3 σίδερο, rebound από τον Βασιλάκο. 5 και 50 για το φινάλι του χρόνου, συν 2 μόλις για τους Νεοδημοκράτες. Μπίτσος πέρασε, ωραία άφησε την μπάλα στο καλάθι και έφτιαξε διαφορά εκ νέου στους 4. Βίτσος στους 10 ποντούς. 10, όχι 8 ποντούς, τριποντάκι άστομα από τον νεοφίτου. Αλλά στον Φάτσια, μπλοκ από τα μπλοκ και από τον Βασιλακό. Ωραία, κίνησε από τον Σάβα, καλάθι δεν θα έρθει για πάνω του Φάτσια. Δεύτερη ευκαιρία και αυτό δεν θα το χάσει. Πρώτη πόντη για τον Αλέξανδρο. Αλλαγή. Στην δεύτερη περίοδο. Τέσσερις ο Δημητρακόπουλος. Ένα από την άλλη 5 ο Μπίτσος και 2 πόντους ο Βασιλακός. Θα δημοσίσει του δίνουν το Μανατίδη. Γιαζής περνάει, αφήνει στον Κόλτηρη, μπαλά χαμηλά στον Βασιλάκο, ο οποίος τρογωτείται και πάλι αυτή τη φορά δεν δικαιώνεται. 3 εναντίον 1, μισό λέει από μέσα και αυτό από τον Δημητρακόπουλο στο μάτς για πρώτη φορά στα ίσια. Είχαν φτάσει κοντά οι Μπυροκίλερς, είχαν μειώσει ακόμα και στον πόντο στο φινάλι της πρώτης περίοδου. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ισοπαλία. Ωραία πάσα, Βασιλάκος το έχασε. Χάλασε το highlight. Βαλά ξανά σε εκείνον. Βίτσος κέρδισε χώρο. Αλλά του έχει φάουλ με και 2 πολλές. Ψάχνει την πάσα, ο Ρούμανος έκοψε ωραία, αλλά η πάσα νομίζω ήταν λίγο δυνατή. Ο Ξόπουλος, τον πιέζει ο Δίνος, μπαλά. Πήγε να περάσει χαμηλά, τώρα θα φτάσει στον Φάτσια. Ωραία πάσα, φάουλ χαμηλά από τον Κώστα τον Γιαννήρη. Το 6 όλα Φάτσια για να δώσει το προβάδισμα, αστοχή από τους 45, rebound του Μπίτσου. Πολύ γρήγορα πάει προς τα μέσα, αλλά στοχή στο coast-to-coast. Δημητρακόπουλο στον Αλεξόπουλο. Το παιχνίδι αποκτά ξαφνικά ρυθμό, φαουλ ψηλά. Αυτό είναι το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Νέοι Δημοκράτες. Καλά χαμηλά, Δημητρακόπουλος επίσης έχει κάνει καλό 10 λεπτό. Γυρνάει μπροστά σε αυτομένα για την Γιαννήρη, rebound από τον Αμανατίδη. 2 και 56. Αμανατίδης σκαλεί την κατοχή, περνάει στον Γιαννήρη την μπάλα από τη γωνία, εκείνος διατηρεί σίδερο, rebound εν τέλει αμυντικό από τον Δημητρακόπουλο. Το μάτς παραμένει στα ίσια. Αλεξόπουλος, πολύ ωραία κίνηση, προβάδισμα για τους Μπυροκίλερς. Πρώτη πόντη και για εκείνον, δεύτερη περίοδο. 2,5 λεπτά περίπου απομένουν. Βίτσος περνάει, είναι στον Αμανατίδη. Στα βρήκα τον Δίνο, έπαιξε μια φιλόδοξη πάσα, αλλά έχουμε πόδι. Φάουλ και 2 βολές. Σαν την Gladiator. Αλλαγή. Καλά από τον Μπιτσό. Αλεξόπουλος, μπάλα στο Μαντιλαρά και από εκεί στον Δημητρακόπουλο, ωραία προσπίση για Χρήστο Σάββας από τις 45 θα αστοχίσει, δεν διευρύνει το προβάδισμα για τις Μπυροκίλερς, η αντίστοιχη πάει πολύ γρήγορα και βάζει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Η λύση που έψαχναν μέχρι στιγμής νομίζω οι γηπεδούχοι είχαν κολλήσει λίγο επιθετικά μετά τα σουτ του Μπίτσου, το τριποντάκι και το δίποντο θα είχαν πάει ελαφρώς χειρότερα συγκριτικά πάντα και με την πρώτη περίοδο, γιατί έκτελε και πάλι με φάουλ ψηλά. Κόντρις με παραφορά, Αμανατίδης, Ρούμαλος, μπαλά στον Κυριαζή και από εκεί στο Γιαννέρη, γιατί ξανά ο Κωνσταντίνος θα αστοχίσει και πάλι. Ο Κωνσταντίνος ο οποίος έκανε κοινή συνέντευξη με τον Αντώνη τον Τρούπη μετά την κατάκτηση του τροπέου. Αντώνης Τρούπης, ένας εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών των Νέων Δημοκρατών σε όλη τη σεζόν. Δεν διαβλάω στο τέλος και ο Προσκόσουνε. Νομίζω σε όλη τη σεζόν κρατούσε καλές σχέσεις και τους υποστήριζε. Είναι, θα νομίζω, αμοιβαία και τα αισθήματά. Το συμπαθούν πολύ και εκείνοι. Τριποντάκι, Νάτος ο Μαντιλάρας. Πρώτη πόντη για τον Κώστα. 31-31, ισοφαρίζει το μάτς, ξανά ο αρχηγός. Δεύτερα. Κυριαζής πέρασε, άφησε στον Κουρούμαλο. Γιαννήρης θα πάρει το τελευταίο σουτ του ημιχρόνου. Αλλά θα το χάσει, Φάτσια μάζεψε, τελειώνει ο χρόνος. 31 όλα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν καταφέρει να βγάλει προβάδισμα στο φινάλε του ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά, είχαμε μπει. Αυτό το σκορ της πρώτης περίοδου, 12-13 το επιμέρου σκορ της δεύτερης. Ισορροπημένο το μάτι μέχρι στιγμής. Θέλω να ρίξω και μια ματιά στα στατιστικά. Μπίτσος Μανατίδης περνάει, ωραία κίνηση, καθαρία από τον Δημητρακόπουλο, κατεβάζει το ριμπάουντ ο ίδιος, μεγάλη πασά. Πρώτη πόντου στον εφοδιασμό και για τους κόκκινους ανοίγει το σκορ της τρίτης περίοδου. Δημητρακόπουλος. Τι έγινε ρε πάλι. Σύνταμη διακοπή. Στρίγα στο μάτς. Μπίτσος. Θα κερδίσει χώρο ο Δημητρακόπουλος στο μαρκαρισμά του. Πάουλ χαμηλά. Μέχρι στιγμής νομίζω οι Μπυροκίλερς είναι καλύτεροι των προσδοκιών. Η Νέα Τριποδοκρατία νομίζω ψυχολογικά μπορεί να έχει αδειάσει και λίγο. Βέβαια όλα αυτά έχουν πολύ μικρή σημασία. Αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα του μάτς αυτό δείχνει. Οι Μπυροκίλερς τρέχονται από μια καλή σεζόν, αλλά σε σχέση με τη Νέα Τριποδοκρατία βίωσε πολύ μεγάλη πίεση και πρέπει ειδικά στο φινάλε νομίζω λίγο πιο ορεξάτη, δεν ξέρω. Από την άλλη το σκορ παραμένει κοντά, γιατί το έχουμε ξαναπεί, η Νέα Τριποδοκρατία είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλή ποιότητα. Όπως εδώ ο κύριος και τον ανεβάζει ακόμα περισσότερο, καλά τώρα ξανά από τον Κυριαζή, ο οποίος εκεί που κόλλησε νομίζω η ομάδα του στην δεύτερη περίοδο ήταν αυτός που έδωσε τις λύσεις. Το μάτι παραμένει κοντά. Αλεξόπουλος στον Φάτσια, σουτ για 3 μέσα. Οι δύο καλοκαιρινές προσθήκες ηγούνται των Μυρόβιων. Κυριαζή σαν ένα καλέ τον Αλεξόπουλο, φεύγει στον εμβριασμό ξανά μετά του Κώστα του Μανδυλαρά. Ο Αλεξόπουλος έβαλε φρένο, μπάλα στον αρχηγό. Ο Αλεξόπουλος με Κυριαζή, πέρασε εκείνος, στέκεται για δύο μπροστά στο μένα και του Μπίτσου, αστοχή, rebound ο Σάβας, καλά δεύτερο χρόνο. 33-38, συν 5 μεγαλύτερο προβάθμα για τους Μπυροκίλερς. Άλλη πασά, ο Μανατίδης γύρισε ωραία, αλλά δεν θα έρθει. Rebound του Αλέξανδρου, μπάλα στο Μανδυλαρά. Ωραία πασά, ο Ιλδρακόπουλος κέρδισε χώρο, στόχισε, καλή άμυνα από τον Μπίνο. Κλείστε μαζί ο Κωνσταντίνος Ογκανής, νομίζω είναι αυτό ακριβώς που έλεγα προηγουμένως. Μπίτσος πέρασε, κέρδισε χώρο, αυτό συνήθως δεν σταματιέρει, τώρα βγαίνει άμυνα από τον Βιτζιλέο. Πάλι εδώ τον Δίντα Μανατίδη. Ζαβιτσάνος ξανά στο βαρκέ έξω, ο Κωνσταντίνος Αγανής, ο οποίος είναι εμφανώς προβληματισμένος. Αναφορά από το πλάι 33-38, 7 δίδε μέρη σκορ. Πάω πάνω στην προσπάθεια του Σάβα. Συμβουλή λοιπόν το Μανατίδη. Το 33-38 παραμένει. Βασιλάκος, εύκολη δουλειά. Πρώτη πόντικη εκείνον στην τρίτη περίοδο. Έχει 4 στην πρώτη και άλλους 4 μέχρι τώρα, οπότε 8. Φαουλ του Τζίνου του Αμανατίδη, τρίτο φαουλ από τον Ντίνο. Αναφορά από την baseline, κόλλητες του βάζουν να μπει, θα μπει στην αμέσως επόμενη ευκαιρία. Αλεξόπουλος ζητάει ο Φάτσια, νεοφί του στο Μανδυλαρά, αλλά ξανά στον Σάβα, πιέζει ο Κυριαζής, ο χρόνος τελειώνει, αλλά ο Αλεξόπουλος το χλατσώνει. Πέμπτος του πόντος, η διαφορά ξανά στο συν 6. Μέσα η δεύτερη. Τριάντα 7-41. Ρεακίνης Αλεξόπουλος άστοχος. Άλλη πάσα. Κόλτηρης. Έχουμε όλη δουλειά. Τέσσερις διαφορετικοί σκόρ για την Νέα Τριποδοκρατία στην τρίτη περίοδο. Άστοχο το λέει από τον Κατσίκη. Βίτσος, coast to coast, ευτοχή, διαφορά, ξαφανίζεται, time out από τους Μπυροκίλερς, 39-41. Το μάτι στα ίσια, 41-41, ο Βίτσος ισοφαρίζει το παιχνίδι ξανά, αυτή τη φορά οι Μπυροκίλερς είχαν μέχρι πρόδεινο στα ενία. Ζαβιτσάνος στον ευθυδιασμό, Κυριαζής, κλείστηκε, φτάνουν την πάσα και την βρίσκει. Μπίτσος, μια τρίπλα σουτ για 3, άστοχο, Κυριαζής μαζεύει και το rebound. 10 δεύτερα. Μπίτσος, ωραία spin move, κόντρα σε όλους και σε όλα, αστοχή, rebound από τον Βασιλάκο. Με φάουλ. Βλέπουμε τώρα διαγνώς ξανά είναι Μητρακόπουλος. Ευκολία. Αρή. Πώς έκανε τα φάουλ. 99. Ίσως Κόλτηρης από τη γωνία για 3. Αστοχή rebound επιθετικό του Βασιλάκου. Ψάχνει κάποια πάση και είναι πολλά επιθετικά στην τρίτη περίοδο για την Νέα Τριποδοκρατία. Κόλτηρης από τη γραμμή των βολών θα σημαδέψει άστοχα. Rebound ακόμα ένα επιθετικό του Βασιλάκου. Η μπάλα έξω στον Μπίτσο. Μπίτσος, ωραία σταυρωτή, πέρασε προς τα μέσα, καλάθι ξανά με τα μπλοκ. 43 όλα. Μπίτσος παίζει σχεδόν μόνος του. Τσίκης. Καλή άμυνα του Βασιλάκου, η μπάλα δεν περνάει στον Πάτσια. Κλέψουμε με τους Νεοδημοκράτες. Κόλτηρης, Ζαβιτσάνο, για 3, μέσα, Νάτος Βοζάβη, προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα για τους κεντρικά γηπεδούχους. Τρακόπουλος από την γωνία, λίγο δυνατό το shoot, rebound του Μπίτσου. Μπάλα στον Κόλτηρη, θα δοκιμάσει και αυτός, όχι. Πάντα το φωνάζουν από τον πάγκο, νομίζω είχε χώρο. Μπίτσος θα δοκιμάσει εκείνος, δεν θα δικαιωθεί λοιπόν του Βασιλάκου, καλάθι με δεύτερη ευκαιρία. Θέλεις πότε από εκείνον να ακολουθεί τον Μπίτσο, ο οποίος έχει 6. Στον να λέω, καλή επιθετική πολυφωνία στην τρίτη περίοδο από την Νέα Τριποδοκρατία. Από την άλλη, οι Μπυροκίλερς τώρα έχουν μπλοκάρει λίγο μετά το καλάθι στον Εθνιακό του Δημητρακόπουλο. Αυτό εδώ ο Σάβας. Θέλετε να δείξουν λίγο δυσκολότερα λύσεις επιθετικά από ό,τι προηγουμένως. Μπίτσος, ωραία πάσα, Βασιλάκος, αφήνει στον Κόλτηρη. Μπίτσος, 9 δεύτερα, Κυριαζή, σίδερο, έχει πάθει κάμερα. Φτάει μάλιστα ο Γιαννήρης, Κατσίκης για 3, είναι καλό, σουτέρ, δεν τα αποδεικνύει τώρα, rebound του Φάτης για επιθετικό. Δεύτερη ευκαιρία, καλάθι από τον Χιλιό, 48-45, 14. Κατά την άλλη της τρίτης περίοδου, time out, οι γηπεδούχοι συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε λίγο τα stats μέχρι στιγμής. 8 στις 10 βολές, 17 στα 30 δίποτα, 2 στα 17 τρίποντα για την Νέα Τριποδοκρατία. Μπυροκίλερς από τώρα έχουν 2 στις 3 βολές. Ο Κυριαζής 14 στα 36 δίποτα και 5 στα 18 τρίποντα. Ωραία κίνηση του Σάβα, καλά το ταμπλό. 31-30 τα rebound. Πολλά περισσότερα εξαιρετικά έχει λάθος καμία αίσθηση, όλα καλά. 8 για ασίστ, 4-3 τα κλωψίματα, 2 τα κοψίματα των νέων δημοκρατών, 56-46 τα efficiency για τους γηπεδούχους και τους φιλοκοινούς αντίστοιχα, μοιρασμένο το μάτς. Η παιδιά του Κυριαζή άστοχο. Ο Γιαννίδης του Βραδίνα τους εψυχώς από τον πάγκο. 20 δεύτερα, 48-47. Πέρασε ο Σάβας. Σούτια 2 από τον νεοφύτη του μέσα μπροστά ξανά. Την Μπυροκίλερς 10 δεύτερα. Στυριαζής. Τελειώνει ο χρόνος. 3 δεύτερα. Άστοχος ο Βασιλάκος. 48-49. Χύψε. Χρόνος λίγο λιγότερα. Πάμε παιδιά, πάμε. Καθίστε. Στέλνει διακοπή. Πολύ χαμένα, μικρό θεματάκι. 4 δεύτερα τώρα για τη Νέα Τριποδοκρατία για το φινάλε της τρίτης περίοδου που αναφορά με τον Μπίτσο. Οι δύο περιπτώσεις έχουν παίξει και δύο μάτια. Καλά κάνουν να αποφασίζουμε. Ο Μανατσίδης δεν έβρεκε την πάσα, τελειώνει το 12 λεπτό. 48-49 παραλίγο θα βάλει την Ευρώπα Βερμπίτερ. Ο Σαββάς μπροστά με συνένε Μπυροκίλερς. Λοιπόν, τελευταία περίοδος εδώ στη Ζωφριά. 17-18 σκορ της τρίτης περίοδου. Μέχρι στιγμής high scorer ο Μπίτσος για την Νέα Τριποδοκρατία με 15 πόντους. Καλάθι πρώτο από τον νεοφύτη. Από την άλλη Αλεξόπουλος με 17 και Φάτς και με 13 για τους Μπυροκίλερς. Γιαννίδης για 3 άστοχος, τον του Σάβα. Έτσι συνεργασμό Αλεξόπουλος βάζει φρένο και καλά κάνει, καλή επιστροφή από τους νεοδημοκράτες. Από τη γωνία το σουτ άστοχο, λοιπόν του Γιαννίδη. Γιαννίδης, Αμανατίδης, Ζαβιτσάνος, Μπίτσος και ο Κόλτηρης. Για τους νεοδημοκράτες από την άλλη νεοφύτου καλά δουλειά από τον Δίνο. Καβαντάει με το ίδιο νόμισμα στον νεοφύτου. Νεοφύτου Μανδυλαράς, Αλεξόπουλος, Φάτσια και ο Βιτζιλέος για τους σκοτεινούς. Ο Βιτζιλέος περνάει, αφήνει στον Κώστα. Σου διαβίω από τον νεοφύτου άστοχο, ριμπάουντ από τον Δίνο τον Αμανατίδη. Φεύγει γρήγορα εκείνος, στιγμά του Ζαβιτσάνος, πάει μόνος του, αλλά αυστοχή rebound από τον Βιτζιλέο. Αλεξόπουλος με ένα φλότερ, άκουστος εδώ. Μπίτσος, Σταυρωτή, φάουλ, πάνω. Φάουλ ψηλά. Διορθώνω, πάνω φορά που πλάει. Πάνω στον Μπίτσο το φάουλ. Αμανατίδης, Τσαφιτσάνος. Ωραία σταυρωτή, κλέψιμο από τον Αλεξόπουλο, φεύγει στο διαφυδιασμό, πολύ γρήγορα εκείνος, αλλά στο χείρι πόντου Μανδυλαρά. 50-51. Αλεξόπουλος στον Φάτς και μπάλα δεν περνάει. Γιαννέλης κλέβει. Κλέψιμο ξανά Μαντλαράς. Αλεξόπουλος για 3.45 θα στοχίσει. Rebound του Ντίνου. Τρέχει η Νέα Τριποδοκρατία. Χαλτσλά. Έχουμε δώσει ώρα, γίνεται. Ωραία, αλλά αυτά που δίνω την μπάλα δεν γίνεται, δεν ακούγεται. Παίζει μπάλα μέσα την τζάδι, είναι έτσι. Πάτε μπάλα. Γιατί είναι νοτσέλ, φίλε, δεν σε βγάζω, δεν τα αποφάσισα. Γιατί είναι μαλάκα. Ναι, και την έδωσε, την πήγε κιόλας. Ναι, την πήγε κιόλας. Στον πάγκο είναι το 21, είναι μέσα. Είναι στον πάγκο. Εκεί πίνει στον πάγκο. Ρίξτε ένα σου. Κατόπιν. Τι έγινε εδώ πέρα στον αριθμό. Μία βολή τώρα για τον Βιτζιλέο. Έξω. Έχει παραμείνει για τους κόκκινους. Μόλις 2 λεπτά έχουν περάσει στην τελευταία περίοδο. Συζήτηση εδώ μεταξύ των ΡΕΦ. Διακόπτουμε και πάλι και συνεχίζουμε. 50-51 μπροστά οι Μπυροκίλερς. Αλεξόπουλος, ωραία κίνηση, καθαρία από τον Εντίνο. Κατοχή παραμένει για τους κοκκινούς. Αλεξόπουλος, μακάρι του Ζαβιτσάνος, στην κουφάτσια, μπαλά στην κορυφή, ωραία προσποίηση για τρεις ο Σάββας, αδύναμο το σουτ, η άμυνα βγαίνει. Κυριαζής έμεινε μόνος του, αστόχησε rebound του Μανδυλαρά μετά την σπαλιάδα του Φάτσια. Μπαλά στη γωνία, Βιτζιλέος, Μανδυλαράς, ξανά στον Βιτζιλέο. Φάτσια, μια πάθα θα βρει τον νεοφίτ του, η μπάλα του κλείνει το μάτι και μπαίνει εντός του εδαφιού. 5 πόντοι από το τεσσαράκι των κόκκινων, 50-53 το σκορ. Βίτσος μέχρι μέσα, καλάθι, είναι ασταμάτως αν πάρει αυτό το διάδρομο που θέλει. Νομίζω ή αυτό θα γίνει ή καλάθι και φάουλ, βασικά καλάθι και φάουλ, νομίζω δεν τα χάνει αυτά. Πολλά χαμηλά, Πάτσια γυρνάει και το βάζει και αυτό. Μέχρι στιγμής πολύ καλά παιδικούς αφήνουν οι Μπυροκίλερς. Βλέπουμε το ωραίο ματσάκι, σε εμάς τους αυτό αρέσει πολύ. Βασιλάκος, καλά, δεν φτάνει στον Βίτσο, ανέβει ο Βιτζιλέος, Αλεξόπουλος τον τεβάζει. Τελευταίο 6 λεπτό. Λιάνο το αυτόν τον οποίο δράμα να τη δει. Σέρβιος Αβέλος και αυτό το βάζει 54-55. Κόλτινης, Βίτσος και ο Ντίνος Αμανατίδης με 3 πόντους στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Βιτζιλέος μέσα, δίνει ξανά τη λύση από μακριά αυτή τη φορά, 54-58. Αμανατίδης μέσα και από τον Ντίνο, οι δύο μας βρίσκουν ρυθμό. Τριποντάκι τρινέα από τον Βιτζιλέο. Σταυρωτίνη μπάλα στη γωνία για Σταυρωτίνη του Μπίτσου, ξανά κλέβει, ξανά βγάζει τον Κόλτινη, ωραία πάσα, Μπίτσος, άστοχος. Δεύτερη ασίστ που χαλάνε σήμερα στο Κόλτινη, ωραίο γύρω στο καλάθι από τον Μπιτζιλέο, 5 συνεχόμενοι πόντοι από το νούμερο 32. Ο Μανατίδης περνάει, ωραία κίνηση, λόγω από Στεφάνη, Αλεξόπουλος τρέχει. Πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπουμε στην τελευταία περίοδο. Κυριαζής, τον Μπίτσο, το φάουλ θα έρθει και είναι πάνω στην προσπάθεια, δύο βολές τώρα για τον Μπίτσο. Αλλαγές μέσα ξανά ο Δημητρακόπουλος. Ο Κωνσταντίνος ο Μαντιλαράς. Για τους Μπυροκίλερς. Αλεξόπουλος θα πάρει ένα σκριν, θα φτύσει την μπάλα στον Δημητρακόπουλο, πείτε προσογραφιστό εκείνος, αστοσύγμα του Βίτσου. 56-60 παραμένει, ξαναλέω, μέχρι στιγμής το πάνω χέρι έχουν οι Μπυροκίλερς, βγαίνει ξανά στους δύο ο Βίτσος. Γίνουν 4 και από τον Γιώργο αυτή την τελευταία περίοδο. Κόπουλος, φάουλα από τον Αμανατίδη. Δύο βολές. Time out. Συνεχίζουμε πολύ λίγο. Δύο βολές για τον Δημητρακόπουλο. Ο Παύλος έχει κάνει καλό ματς απόψε, αστοχή τώρα στην πρώτη. Επίσης και στην δεύτερη rebound του Ντίνο Μανατίδη. 3 και 37, 58, 60. Τρεις ο Μπίτσος, καλά τη μετράει, έχουμε και φάουλ. Από τον Βιτζιλέο. 32-4. Γιαννίδης. Φάουλ. Ψηλά. Διακοπή. 32-5. Πολύ καλά. Τώρα διακόπτουμε. Δύο βολές απομαδικά για τον Γιαννίδη. Λάρισα η πρώτη. Και δεύτερη. Κατεβάζει ο Σάβας ο Αλεξόπουλος. Λεωφίδη για 3, το πάτησε, αστόιξε, rebound, σιόδρα πόλης, ο Ντίνος Σταμανατίδης. Μένος με πιο 3 λεπτό. Έχουμε φάουλ πάνω. Τον Πίτσο, έχει δύο βήματα, διορθώνω. Ακόμα μια πολύ καλή έρευνα που βγαίνει από τους Μπυροκίλερς. Δραχόβουλος, Νάπτος και πάλι. Αυτό που φωνάζουν από τον Πάκο, μία από τον Δίκιο. 4 σκόρερ από τη μία, 4 σκόρερ και από την άλλη στην τελευταία περίοδο, τελευταία 2,5 λεπτά. Αμανατίδης στον Κυριαζή, πέρασε, αστόχησε, rebound του Σάβα. Αλεξόπουλος κάνει ωραία, είναι out, δεύει μόνος του και τα βάζει. Και μπροστά στον Μπίτσο, time out 62-64. Και οι δύο ομάδες βγαίνουν χέρι-χέρι και οι δύο ομάδες σκοράρουν με πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Γιαννίδης για 3, σίδερο rebound του Ντίνου, 1 και 56. Ωραία, κίνησε τον Βίτσο, αστόχησε από κοντά, rebound από τον Βασιλάκο. Ωραία, πάσα στον Αμανατίδη, καλάθι, 64-64. Αλλαγή δεν κάνει και like στο Facebook, γιατί αυτό το αξίζει. Παλά στη γωνία. Δύσκολη προσπάθεια, άστερα τον Δημητρακόπουλο, λοιπόν του Φάτσια. Βλοκ του Γιαννίδη. 16 φάουλ, αντιαθλητικό. Δεν υπάρχει το φάουλ, αλλαγή. Να μπουν οι αλλαγές. Ναι, πες. Καλησπέρα σε όλους και στο Facebook. Δεύτερη αγωνιστία των πρώτων μήλων της Μάστερ. Η Νέα Τριποδοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με τους Μπυροκίλερς. Πολύ ωραίο derby μέχρι στιγμής, 64 όλα τώρα μπροστά μετά από αρκετή ώρα. Είναι δημοκράτες μετά τη βολή του Κυριαζή. Μέσα και η δεύτερη, 2-2, οι Μπυροκίλερς έφεραν το μάτι στον πόντο στο φινάλε της πρώτης περίοδου και από εκεί και έπειτα δείχνουν πολύ καλή εικόνα. Στην ισοπαλία τελείωσε το ημίχρονο, 49 μπροστά οι Μπυροκίλερς στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Καλάθια μεγάλα και από τον Μπίτσο και από τον Δημητρακόπουλο έχουμε στα τελευταία λεπτά. Τελευταίο λεπτό, Αμανατίδης για 3. Δημοκράτες. Για να δούμε αν οι Μπυροκίλερς έχουν απάντηση. Ξαναλέω, από το ημίχρονο και μετά κυρίως εκείνοι διατηρούν τα ενία του μάτς. Πάτσια προσπίτε, σταματάει την τρίπλα, η μπάλα στην γωνία, σουτ για 3, άστοχος εδώ ο νεοφύτου, rebound του Μπίτσου. Φάουλ ψηλά, ο οποίος στέλνει τις βολές του Μπίτσου, αυτό θα γίνει. Τεράστιο τρίποντα τον Ντίνο. 69-64, μισό λεπτό απομενεί. Τρόπι. Δεν συστρίσεγε τώρα στο φινάλε ο Μπίτσος. Βάλει αυτή 69-64 και τώρα 70-64. Η διαφορά των 6 πόντων καλύτερα να γυρίσει τώρα Μπυροκίλερς. Αλεξόπουλος άστοχος, νομίζω κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Στο κέντρο. Μεγάλη νίκη στα σημεία εν τέλει για τη Νέα Τριποδοκρατία, η οποία δυσκολεύτηκε πολύ σε αυτό το πρώτο μάτσι για εκείνους στο Summer League, αλλά εν τέλει επικράτησε με 70-64. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.